τρία περιπολιτιστικά μνημεία, ιστορικά, αρχαιολογικά και κάποιο που είναι σήμερα και μου κάνει πολύ εντύπωση, έχει εξαιρετική γαστρονομική εμπειρία η Θεσσαλονίκη. Που σημαίνει ότι αυτή όπως η πόλη που έγινε η πόλη της πλατείας, έχει δημιουργηθεί τόσο πολλά και κάποιος που θα περάσει από την πόλη, έστω και να μείνει ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα γευθεί αυτό που αυτή η πόλη προσφέρει. Δύο λόγια είναι ειδικά για τον ναυτιλιακό τομέα, προσφέροντας εδώ τους Υπουργείου Εθνικής Ναυτιλίας και Μισθωτικής Πολιτικής. Έλεγα πάντοτε ότι ίσως το Υπουργείο Εθνικής Ναυτιλίας της Ελλάδας είναι το δεύτερο Υπουργείο του Ελλάδας. Γιατί με αυτό το Υπουργείο η Ελλάδα μας είναι πρωταγωνίστρια στον κόσμο σήμερα.